Υπάρχουν κάποια κενά, τα οποία βέβαια, κυρίως στην παράλληλη στήριξη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Προσέξτε τώρα, για το σχολικό έτος 2023-2024 έχουμε, φεύγουν μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, φεύγουν, συνταξιοδοτούνται 107 εκπαιδευτικοί, δημιουργούνται λοιπόν 107 κενά, έτσι δεν είναι, και έχουμε 27 καλύψεις. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο πρόεδρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Σωματείου, του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μία μικρή διόρθωση μόνο. Δεν είναι συνταξιοδοτήσεις, είναι μεταθέσεις. Είναι μεταθέσεις. Είναι περιοχές της χώρας. Ακριβώς, είναι μεταθέσεις. Εγώ βάλα μέσα και τις συνταξιοδοτήσεις. Καθώς είναι ένα κομμάτι το οποίο σας απασχολεί και υποθέτω ότι φεύγει ένας εκπαιδευτικός στην επομένη, πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν αυτές τις θέσεις. Σωστά. Όπως κάθε χρόνο έχουμε τις περιστασιακές μεταβολές των μεταθέσεων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των μεταθέσεων από νομό σε νομό. Διαχρονικά ο νομός Ηρακλείου, επειδή έχει εκπαιδευτικό προσωπικό που κατάγεται από άλλες περιοχές ή ο τόπος μόνιμων συμφερόντων είναι διαφορετικός, το ισοζύγιο συνήθως είναι αρνητικό, όπως και κατά την φετινή διαδικασία των μεταθέσεων. Έτσι έχουμε λοιπόν 107 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι από το επόμενο σχολικό έτος εν δυνάμει θα βρίσκονται σε άλλες περιοχές, και μόλις 27 έρχονται εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από το επόμενο σχολικό έτος. Επίσης, αν προσθέσουμε, όπως είπατε και εσείς, και τις συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται 13 Μαρτίου, έχουμε σίγουρα περίπου 200 οργανικές θέσεις ήδη κενές, που σε αυτές λοιπόν εμείς ζητάμε και να ιδρυθούν, και να γίνουν μόνιμοι διορισμοί μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα δε έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και την ίδρυση τμήματων ένταξης, που εδώ και 3 χρόνια έχει καθυστερήσει με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και ιδρύσεις οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, καθώς σε αυτή τη διαδικασία των μεταθέσεων, ενώ μπορούσαμε να έχουμε εκπαιδευτικούς είτε πληροφορικής είτε θεατρολόγος ή άλλων ειδικοτήτων να έρθουν στο νομό Ηρακλείου, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες οργανικές θέσεις εξαιτίας του ότι δεν έχουν ιδρυθεί, γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν να έρθουν και άλλοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων στο νομό μας για το επόμενο σχολικό έτος. Τι γίνεται τώρα, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτές οι θέσεις είναι οργανικά κενά, τα οποία, όπως σας είπα, θα πρέπει να καλυφθούν για μας, και αυτό είναι η κανονικότητα, με μόνιμους διορισμούς μέσα στο καλοκαίρι. Διαφορετικά θα πάμε σε μια περπατημένη, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπου θα περιμένουμε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και ούτω καθεξής, με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, με τις χαμένες διδακτικές ώρες κλπ. Στο κομμάτι των μόνιμων διορισμών υπάρχει κάποιο νέο? Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία επίσημη αυτή τη στιγμή ενημέρωση από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για αριθμό μόνιμων διορισμών ή έγκριση ενός αριθμού μόνιμων διορισμών, είτε στην ειδική είτε στη γενική αγωγή. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι είναι και μια προεκλογική περίοδο, επομένως δεν ξέρουμε και ποια κυβέρνηση θα προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι η πραγματικότητα στην εκπαίδευση είναι ότι χρειαζόμαστε μόνιμους διορισμούς προκειμένου τα σχολεία, μάλιστα, και στο Ηρακλείο και στην Κρήτη γενικότερα να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Μάλιστα, κύριε Μακράκη, ευχαριστώ θερμά.